Από πνιγτική ατμόσφαιρα σε όλη τη χώρα, από την αφρικανική σκόνη, η επικίνδυνη πυρκαγιά έξω από τον ναύσταθμο της Σούδας. Εστάλει μήνυμα από το 112, η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά. Ιερή ανακοχή μεταξύ κυβέρνησης και εκκλησίας μετά τις αναταράξεις λόγω του γάμου ομοφύλων. Απολογήθηκε ο βουλευτής της Νίκης που μίλησε για χαστούκια από πιστούς στη Βουλή. Με μοντέλο Χρυσής Αυγής από την μπροστινή πόρτα της Γαδά και με πούλμαν, η μεταγωγή των δεκάδων συλληφθέντων για τη δολοφονία Λιγκερίδη στον ανακριτή. Ζωντανή σύνδεση. Και τώρα, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εν μέσω κύματος αφρικανικής σκόνης που έχει καλύψει την χώρα από άκρη σ' άκρη, είχαμε μεγάλη πυρκαγιά σήμερα το πρωί στη Σούδα Χανίων, κοντά στον νατοϊκό ναύσταθμο. Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε βλάστηση εκτός περιοχής του ναυστάθμου, αλλά λόγω της ισχυρής έντασης και της κατεύθυνσης των ανέμων, η πυρκαγιά μπήκε στον ανατολικό άκρο του οικισμού, ο οποίος βρίσκεται ευτυχώς εκτός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Προληπτικά εκενώθηκαν το Ναυτικό Νοσοκομείο της Κρήτης, ένας παιδικός σταθμός, ενώ στην περιοχή ήχησε και το 112. Τρόμος στα Χανιά. Οι φλόγες έχουν περικυκλώσει το ναυτικό νοσοκομείο. Οι πυροσβέστες έχουν δημιουργήσει μια ανθρώπινη αλυσίδα. Πύρινες γλώσσες ξεπηδούν από το δάσος. Θες ακόμα νερό? Ακόμα, περίμενε! Οι άνεμοι πάνω από 8 μποφόρ κάνουν το έργο της πυρόσβεσης πολύ δύσκολο. Βάλε ακόμα μια, βάλε! Περίμενε, περίμενε! Άγγελο! Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 8.30 το πρωί κοντά στην Εθνική Οδό στον κόμπο που οδηγεί από τον ναύσταθμο στην περιοχή της Σούδας. Αδερφέ! Νίκο! Εδώ με τον αυλό, εδώ πέρα! Έλα από εδώ, έλα από εδώ! Όχι, όχι, άστο! Κάνε φορές τον οφειλισμό! 9 και 5 πρώτα λεπτά ηχεί το 112 για απομάκρυση των κατοίκων στην περιοχή του ναυστάθμου. Τα παιδιά από τον παιδικό σταθμό της Σούδα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε γήπεδο, σύμφωνα με το προβλεπόμενο σχέδιο και τα παρέλαβαν οι γονείς τους. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχθηκαν 79 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 22 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ δυνάμεις διέθεσε το πολεμικό ναυτικό του ναυστάθμου. Θα έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Με πολλές ενάρξεις πυρκαγιών, η εξαμελίας πρόκληση πυρκαγιάς που θα οδηγήσει έστω και στην απώλεια μίας ανθρώπινης ζωής ή μιας οικολογικής καταστροφής, οδηγεί πλέον σε κακούργημα, είναι κάθερξη και 10 χρόνια φυλάκιση. Μέσα σε 2 ώρες, οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής του στρατού και των εθελοντών κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά. Αυτά στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα έχουμε πυκνή αφρικανική σκόνη, η οποία έχει καλύψει τον ορίζοντα από άκρη σ' άκρη, δημιουργώντας ένα αποπνικτικό σκηνικό που θέτει σε κίνδυνο τις ευπαθείς ομάδες. Πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τη Βαλεντίνα Καραγιοριού, η οποία βρίσκεται στον Λυκαβητό. Οι Κινέζοι λένε μια εικόνα όσο χίλιες λέξεις, Βαλεντίνα. Νομίζω το πλάνο ακριβώς από πίσω σου αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ατμόσφαιρα είναι άκρως αποπνικτική στο κέντρο της Αθήνας λόγω των θυελώδων ανέμων, καθώς όμως και της λασποβροχής αλλά και της αφρικανικής σκόνης και η υψηλή θερμοκρασία συνθέτουν λοιπόν έτσι ένα πολύ εκρηκτικό κοκτέιλ. Η θερμοκρασία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στους 25 βαθμούς Κελσίου, αρκετά υψηλότερη για την εποχή. Πρέπει να σου πω πως για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το λεκανοπέδιο της Αττικής έχει σκεπαστεί από ένα πελώριο πέπλο αφρικανικής σκόνης. Με αποτέλεσμα, όπως βλέπετε και εσείς, η ορατότητα να είναι πολύ περιορισμένη από το λόφο του Λυκαβητού εδώ που βρισκόμαστε. Υπάρχουν και περιοχές οι οποίες έχουν καλυφθεί πλήρως. Οι πνευμονολόγοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Θα πρέπει να φορούν την προστατευτική τους μάσκα και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Ενώ πρέπει να σου πω, Γιώργο, πως εμείς μιλήσαμε για χάρη του ρεπορτάζ και με πολίτες οι οποίοι δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Και αυτοί πρέπει να σου πω πως είναι αρκετά ανήσυχοι για τα όσα μεταφέρει η Αφρικανική
αφρικανική σκόνη για τα σωματίδια στην ατμόσφαιρα. Βρεθήκαμε και έξω από νοσοκομείο. Μάλιστα. Και εκεί υπήρχαν πολίτες οι οποίοι ήρθαν να λάβουν τις πρώτες βοήθειες, καθώς ένιωθαν μια δυσφορία και μια δύσπνοια. Σύμφωνα όμως με τους ειδικούς, από αύριο, κυρίως από τις μεσημεριανές ώρες και έπειτα, αναμένεται το φαινόμενο να αποκλιμακωθεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τη Βαλεντίνα Καραγεωργίου και με την τελευταία της φράση ως πάσα θα δούμε τι προβλέπει για την εξέλιξη του συγκεκριμένου φαινομένου με το ορολόγο μας ο Θοδωρής Κολίδας. Η σκόνη, η οποία σήμερα βρισκόταν σε υψηλές τιμές, σταδιακά θα αρχίσει να μειώνεται από αύριο το πρωί και έτσι από το μεσημέρι, κυρίως στις Τετάρτες και μετά, θα απομακρυνθεί από τη χώρα μας από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Κάποιες αξιόλογες βροχές δεν προβλέπονται αυτή την εβδομάδα και μόνο την Πέμπτη θα έχουμε έτσι κάπως περισσότερες βροχές, όπου θα επηρεαστούν τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας.